η πρόεδρος της ΔΕΙΑ, κυρία Σδρού. Κυρία Σδρού, είχαν προκύψει κάποια προβλήματα στο μεσημέρι, κάτι είχαμε στην Πλατάνη, στον Άγρα. Τι ισχύει, τι υπάρχει εκεί πέρα? Το κάθε χωριό αντιμετωπίζει το δικό του πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε από τον Άγρα που είναι τελείως απλό. Απλά υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη λειτουργία της αντλίας που στέλνει το νερό από την Καρκάγια και για κάποιες ώρες δεν είχαν νερό. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς τεχνικούς λόγους. Μπορεί μια ασφάλεια να καεί, μπορεί να πέσει η τάση της ΔΕΗ κλπ. Αυτό αποκαθίσταται αμέσως. Όσον αφορά την Πλατάνη, δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας νερού εκεί. Απλά το νερό παρουσίασε νητρικά, που σημαίνει, και το είχαμε κάνει και θέμα εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που σημαίνει ότι δεν είναι πλέον πόσιμο. Τα νητρικά προκύπτουν από τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα. Εφόσον ο υδροφόρος, ορίζοντας από τον οποίο παίρνει νερό η γεώτρηση, είναι αρκετά ψηλά, στην περίπτωση της Πλατάνης είναι στα 35 μέτρα, αν θυμάμαι καλά, και έχει εμποτιστεί όλο το έδαφος από τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα της περιοχής, δυστυχώς το νερό παρουσίασε αυτό το πρόβλημα με τα νητρόδια. Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πληθούν μόνο? Φυσικά, μόνο. Φυσικά. Για οποιαδήποτε. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Οπότε βεβαίως. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, βεβαίως. Απλά να προμηθευτούν μόνο. Απλά πίνουν, δεν μπορούσαν να το πίνουν και ήμασταν υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε το χωριό. Από εκεί και πέρα, οι ενέργειες που κάναμε ψάχνοντας όλη την ιστορία, μήπως μπορεί να αλλάξει με κάποιον τρόπο, μας οδήγησαν στο ότι τελικά πρέπει να κάνουμε αντικατάσταση αυτής της γεώτρησης με μια καινούρια. Πράγμα που θα κοστίσει πάρα πολύ για τη ΔΕΙΑ βέβαια, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε προκειμένου να τους παρέχουμε. Αυτό ήδη θα είχε γίνει πριν 15 μέρες, εάν δεν προέκυπτε όλο το θέμα με τις τράπεζες και τις μεταφορές προς τους προμηθευτές. Εγώ πιστεύω ότι μέσα αυτή την εβδομάδα ήδη θα ξεκινήσει ο συνεργάτης μας και σε 5 μέρες θα το έχει παραδώσει. Είναι κάτι γρήγορο μεν, αλλά πολύ κοστοβόρο για την επιχείρηση. Τέλος, να αφήσω το μεσημέρι, στο οποίο εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, και έχει να κάνει, όπως και οι ίδιοι οι κάτοικοι παραδέχονται, με τις παράνομες συνδέσεις και τις κλοπές νερού πόσιμου που γίνεται προκειμένου. Αφενός μεν αποτίζουν πάρα πολύ κάποια στρέμματα στο δίκτυο, σε όλο το μήκος του δικτύου, γιατί ξέρουμε ότι το μεσημέρι υδρεύεται από τις πηγές του νησιού. Ναι. Σε όλο αυτό το μήκος του δικτύου πιθανό να υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες οι οποίες ποτίζονται από το πόσιμο νερό. Το δεύτερο πρόβλημα που εστιάζουμε είναι ότι δεν έχει νερό το μισό χωριό. Γιατί ακριβώς υπάρχει ψωμετρική διαφορά της δεξαμενής με το κάτω μέρος του χωριού, ούτως ώστε όλοι κάτω, οι μισοί κάτοικοι του χωριού που έχουν νερό, βγαίνουν και ποτίζουν και πλένουν τις ασφάλτους για να δροσιστούν και τις αυλές τους και όλα αυτά, και δεν σκέφτονται ότι παραπάνω μένουν χωρίς νερό. Και ακριβώς γιατί σε αυτή την περίοδο που εστιάζεται το πρόβλημα, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας νερού. Το νερό που φτάνει στη δεξαμενή, ακόμα και έτσι, είναι 25 κυβικά την ώρα. Με βάση βιβλιογραφίες, αυτό που απαιτούνται για κάθε κάτοικο ενός οικισμού είναι 200 λίτρα κατά μέσο όρο, δηλαδή 150 με 250 για μεγάλους οικισμούς, άρα 200 λίτρα κατά μέσο όρο ανακάτοικο την ημέρα. Εάν εμείς τα 75 κυβικά, τα 25 κυβικά ανά ώρα που μπαίνουν στη δεξαμενή, τα διαιρέσουμε με τους 700 περίπου 60 κατοίκους πόσοι είναι στο μεσημέρι με βάση την απογραφή του 11, στην ουσία προκύπτει γύρω στα 780 λίτρα ανακάτοικο ότι ξοδεύουμε ακόμα και τώρα. Τι συμβαίνει όμως? Υπάρχει μια μεγάλη υπερκατανάλωση. Και υπάρχει μεγάλη υπερκατανάλωση γιατί το μεσημέρι, λόγω του ότι είναι αγροτική περιοχή και σε αυτή τη φάση έχει επιπλέον πάρα πολλούς εργάτες, ο πληθυσμός είναι διπλάσιος. Διπλασιάζεται. Και ο χρόνος κατανάλωσης του νερού επίσης είναι για όλους ίδιους. Δηλαδή γυρίζουν όλοι από τα χωράφια και ανοίγουν ταυτόχρονα τις βρύσες για να πληθούν, για να κάνουν, ξέρω εγώ, τα καθημερινά τους πράγματα, τέλος πάντων. Και όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ίδρυυση του χωριού. Δηλαδή, τεχνικά η ΔΕΙΑ ούτε αδιαφόρησε ποτέ, ούτε ολιγόρησε όπως κατηγορήθηκε κλπ. Δεν έχουμε κανένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει βλάβη στο δίκτυο. Όσες φορές έχει παρουσιαστεί βλάβη, βεβαίως πηγαίνουμε και την αποκαθιστούμε, ακόμα και αν είναι Παρασκευή απόγευμα, αν είναι Σάββατο, αν είναι Κυριακή. Η αντλία δουλεύει πάρα πολύ καλά, που μας βοηθάει για να φτάνει το νερό από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγρα, έναν ενδιάμεσο, ας πούμε, κόμβο προς το υδραγωγείο του μεσημερίου. Από εκεί και πέρα έχουμε πρόβλημα
Αφενός με αναλόγες της χρήσης, αφετέρου δε πολλών κλοπών νερού στη διάρκεια. Κάτοικοι λένε ότι μπορεί το νερό να κλέβεται από κατοίκους του νησίου του Άγρα. Πολύ πιθανό. Υπάρχει περίπτωση. Αν γνωρίζουν ποιοι είναι, εγώ η ίδια θα καταθέσω μήνυση εναντίον τους. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για την επιχείρηση. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά είναι υπόγεια. Θα πηγαίνουμε εμείς και θα σκάβουμε έτσι ξαφνικά μπροστά από το κτήμα του Χ. Μάλιστα. Για να δούμε αν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο ίδρυυσης ή το δίκτυο άρδευσης ή του το ΕΒ ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Ναι, μπορεί να βλέπουμε ότι ποτίζεται εκείνο το κτήμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως από πού ιδρεύεται. Άρα, εάν δεν σκάψουμε, που σημαίνει και χρήματα για την τσάπα και εργατόρες και αποκατάσταση αν δεν βρούμε τίποτα, δεν κερδίζουμε κάτι. Κάναμε πολλές προσπάθειες έτσι σε αυτά που είχαμε υποψίες και πέσαμε στο πουθενά. Θέλω λίγο στο μεσημέρι. Ναι. Εκεί ετοιμάζεται ένας βιολογικός. Βιολογικός. Όχι. Τι ετοιμάζει. Ο βιολογικός έχει κατασκευαστεί ήδη και είναι ο δικός μας βιολογικός της έδεσας. Τι ετοιμάζει κάτω. Απλά έχουν κατασκευαστεί από τότε, από το 2008-2009, έχουν κατασκευαστεί συλλεκτήρια αγωγή. Ναι. Πού θα οδηγήσουν τα λίμματα από το εσωτερικό αποχετευτικό του χωριού του Μεσημερίου στον βιολογικό της έδεσας. Αυτά όλα έχουν κατασκευαστεί. Εάν εσείς μιλάτε τώρα για το ότι υπάρχει πάλι ψωμετρική διαφορά και θα λειτουργήσει ένα μίνι αντλιοστάσιο εκεί, το οποίο θα σπρώχνει τα λίμματα τα χαμηλά για να πάνε στους συλλεκτήριους και να μεταφερθούν. Αυτό υπάρχει ας πούμε σαν δεύτερη μονάδα και ήδη μέσα στο ριζάρι. Είναι κάτι που συνηθίζεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Ούτε θα μυρίζει αυτό, ούτε θα υπερχυλίζει που φοβούνται ορισμένοι, δηλαδή για όλα υπάρχει πρόβλεψη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.